Ω πιο επικοδομητική χαρακτηρίζει τη σημερινή στάση τη Άγκυρα ο διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη, συγκρίνοντά την με αυτή που τηρούσε στο παρελθόν, γεγονό που όπω φέρεται να δήλωσε σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, οφείλεται στην μειωμένη επίδραση που ο τουρκικό στρατό ασκεί στο ζήτημα του Κυπριακού. Σήμερα ο τουρκικό στρατό δεν παίζει τον ίδιο ρόλο. Αυτό βοήθησε σε κάποιο βαθμό στην εξέλιξη τη τουρκική τάση. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό τη ω μια οικονομική υπερδύναμη, παρά σαν μια στρατιωτική δύναμη. Αυτή είναι σημαντική αλλαγή. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, ο Ανδρέα Μαυρογιάννη ανέφερε πω η μη επανεκλογή του Ντερβί Σέρογλου θα έδινε νέα όθηση στι προσπάθειε για λύση του Κυπριακού. Εάν ο Ντερβί Σέρογλου επανεκλεγεί, τότε η κατάσταση θα παραμείνει ίδια. Εάν όμω κάποιο από την αντιπολίτευση τον αντικαταστήσει, αυτό θα είναι καλύτερο, αφού θα μπορούσε να είναι πιο επικοδομητικό από αυτόν. Ο Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή δήλωσε ότι το σχέδιο Ανάν έδιδε αρκετά πλεονεκτήματα στην Τουρκία, γεγονό που μεταξύ άλλων δεν επέτρεψε την επίλυση του Κυπριακού το 2004. Το δημοψήφισμα του 2004 δεν ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη διευθέτηση του Κυπριακού. Δεν ήταν σύμφωνοι με τι θεμελιώδει απέτησει τη ελληνική πλευρά στα ζητήματα ασφάλεια και ισότητα. Στο μεταξύ, ο κατοχικός ηγέτης αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη, όπου αύριο θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κιμούν. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο κατοχικός ηγέτης είχε δηλώσει πω η επίτευξη συμφωνία στο Κυπριακό πρέπει να επιτευχθεί στη βάση των πραγματικότητων στο νησί, κάνοντα εκ νέου λόγο για δύο λαού και δύο θρησκείες.